Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Ντεμπών στην Ελλάδα με 57 νεκρούς εξέθεσε ανεπανόρθωτα όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις προηγούμενες. Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί τους φέρουν βαριές ευθύνες για το ότι ο σιδηρόδρομος είναι γυμνός από συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κίνδυνος θάνατος για επιβάτες και εργαζομένους. Όμως η ίδια άθλια κατάσταση επικρατεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας πολιτικής απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, των ένοχων οδηγιών της που θεωρούν κόστος τα μέτρα ασφαλείας, απαιτώντας κοινικά, γρήγορα και γεμάτα τρένα για να σκοτώνει όπου βρει το κέρδος των ομίλων. Αποτέλεσμα στην Ελλάδα 3 σιδηροδρομικά ατυχήματα μόλις τους τελευταίους 2 μήνες και άλλα 3 που αποφεύθηκαν τελευταία στιγμή, αλλά και 11.500 ατυχήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλο δυστύχημα την τελευταία πενταετία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία συγκάλυψη στο έγκλημα, κανένα μπάζωμα ευθυνών των ενόχων. Ενάντια στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, ο ελληνικός λαός απαιτεί τιμωρία όλων των υπευθύνων μέσα από την πάλη με οδηγό το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».